Από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου θα ήθελα να πω ένα μήνυμα αφενός μεν προς τους συμπολίτες μας στη Δράμα και αφετέρους προς τους συναδέλφους μου ιατρούς. Όσον αφορά τους συμπολίτες, είμαστε οι ιατροί, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά ότι βοηθούμε την υγεία μαζί με τους συνεργάτες μας, τους οδοντιάτρους και τους φαρμακοποιούς, αλλά είμαστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να πετύχει ο ΕΟΠΗ, αλλά με σωστές προδιαγραφές. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο ΕΟΠΗ είναι ελλειμματικός, το κράτος δεν βάζει ούτε ένα ευρώ προκειμένου να το στηρίξει και προσπαθεί να πάρει τα αποθεματικά των υγιών ταμείων προκειμένου να πέσουν και αυτά στον κεάδα και μετά από 2-3 μήνες να μην υπάρχει ασφάλεια καθόλου στη χώρα. Ζητάμε δηλαδή από την πρώτη, από πρώτη άποψη να γίνει ο ΕΟΠΗ σωστός και να ακολουθήσει για μία φορά το Υπουργείο τις δικές μας απόψεις που θέλουν η υγεία να μην περιέχεται μέσα στο ένα ευρώ αλλά να είναι η πρωτεύουσα θέση και να μπορούν όλοι ασφαλισμένοι, διότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπα εδώ και 2-3 χρόνια, ότι όταν λένε αναβάθμιση εννοούν ότι θα βάλουν την ταφόπλακα και θα αναγκάσουν τον κόσμο να πληρώνει. Σήμερα οι συμπολίτες μας βλέπουν ότι αρχίζουν να πληρώνουν, άρα τους θέλουμε αρρωγούς, τους θέλουμε συναδέλφους μαζί μας και όσοι από αυτούς θέλουν μπορούν να έρθουν στην πλατεία στη συγκέντρωση. Το δεύτερο αφορά προσωπικά τους συναδέλφους μου γιατρούς. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ό,τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε τις κάνουμε. Σαν ομοσπονδία του πρώην ΙΚΑ, νυν ΕΟΠΗ, ας γνωρίζουν ότι για αύριο και για μεθαύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, έχουμε προκηρύξει πανελλαδική απεργία σε όλη τη χώρα, κλείνοντας τα υποκαταστήματα ούτως ώστε να φανεί ότι αυτό που λέμε το πιστεύουμε, και επιπλέον από και στους ελεύθερους επαγγελματίες να συνειδητοποιήσουν και αυτή την κρισιμότητα, διότι το ταμείο μας αν το χάσουμε έτσι όπως είναι. Και δεύτερον, αν πετύχουν τα θέματα που αναφέρουν για φορολόγηση με αυτό 35% που αναφέρεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι εδώ, είναι σίγουρο με μαθηματική ακρίβεια το 50 και παραπάνω τα 100 από τους συναδέλφους που έχουν τα μικρά και μεσαία ιατρία θα κλείσουν. Σας καλώ λοιπόν και εγώ όλους αύριο στη συγκέντρωση ώρα 11 στην πλατεία της Δράμας. Ο κλάδος των μηχανικών είναι από την αρχή αυτής της κρίσης, είναι από τους βαρύτατα πληττόμενος και ίσως είναι ο πιο βαριά πληττόμενος κλάδος της οικονομίας. Ιδιαίτερα τραγική είναι η κατάσταση για τους νέους συναδέλφους. Με τα νέα μέτρα, το φορολογικό, τις φορολογικές αλλαγές και με τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, ο κλάδος των μηχανικών καταραίει. Τα μέτρα αυτά, όπως μπορούμε να τα αντιληφθούμε από τη δικιά μας την πλευρά, στην ουσία θέλουν να διώξουν τους συναδέλφους από το επάγγελμα. Είναι αδύνατη πια η άσκηση του επαγγέλματος. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή την καταστροφή και αντιδρούμε. Μαζί με τους άλλους επιστημονικούς φορείς συνεργαζόμαστε και με κοινούς στόχους και κοινό σκοπό την αντιστροφή και την ανατροπή αυτής της πολιτικής, προκειμένου να δώσουμε ένα όραμα και ένα μέλλον κυρίως στους νέους συναδέλφους και στη νέα γενιά. Αύριο κάνουμε αυτή την συγκέντρωση στην πλατεία της Δράμας, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, είναι μια, τουλάχιστον για την περιοχή, για την Δράμα, μια πρωτοφανής ενέργεια, όλοι οι επιστημονικοί φορείς να αντιδράσουν. Θα συνεχίσουμε τη δράση μας μέχρι να πετύχουμε. Δεν θα δεχθούμε την κατάργηση και τη διάλυση των επιστημονικών μας φορέων και την κατάργηση και τη διάλυση του επαγγέλματός μας.